Γεια σας παιδιά, είμαι ο Πιέρ στο Κόμπι Channel και σήμερα σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο Minecraft εδώ πέρα στο Gobiland. Δεν θυμάμαι ποιο επεισόδιο είναι, αλλά... δεν θυμάμαι ποιο επεισόδιο είναι, νομίζω είναι γύρω στο... εκεί 10, 11, κάπου εκεί είναι όλα. Βρίσκομαι στην περιοχή του Spawn, ας το πούμε κάπως, γιατί έκανα πριν λίγο μια αλλαγή, όχι μέσα στο Spawn, βασικά... και λίγο πάνω το spawner, πιο πολύ πάνω το spawner είναι και στην κατασκευή του spawner. Έφτιαξα αυτό, πρώτον γέμισα αυτή εδώ πέρα τη χαζομάρα που ήταν με διάφορα blocks. Το έκανα όλο με cobblestone, μου πήρε αρκετό cobblestone να τη φτιάξω όλο αυτό. Και έγραψα πάνω με orange clay cobble. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο δεν έκανα πολλά πράγματα, θα δείξω κάποια πράγματα που έκανα off camera. Λοιπόν, εδώ πέρα το σπόνο το ξέρετε, δεν έχουμε εδώ κατά λάθος, μπήκα. Λοιπόν, βλέπετε στο βίντεο τώρα μου κρατάω πατάτες, είναι επειδή αρχίσαμε πια οι πατάτες εκείνες που είχαμε φυτέψει στην αρχή να αυξάνονται, ώστε να μπορούμε να τις τρώμε εμείς. Οπότε, τώρα πάμε λίγο στο... προς τη βάση μας εκεί πλευρά. Θα σας δείξω και κάποιες αλλαγές που έγιναν στον δρόμο μέχρι να πάμε από εκεί. Ναι, λοιπόν, την προηγούμενη Πέμπτη δεν είχε... Πέμπτη τώρα, γι' αυτό ανεβαίνει η Παρασκευή. Την προηγούμενη Πέμπτη δεν είχε τέτοιο. Είχαμε ανεβάσει... δεν θυμάμαι τι είχαμε ανεβάσει, νομίζω το NBA. Δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, αυτό ανεβαίνει η Παρασκευή. Πιστεύω ότι διάστημα τη σειρά Minecraft. Παρόλο που δεν υπάρχει τόση όρεξη, και με το Βασίλη δεν υπάρχει τόση όρεξη να κάνουμε Minecraft, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είναι οι φάρες μας, τις οποίες τελείωσαν. Δεν ξέρω αν τις είχατε δει τελειωμένες ή όχι. Τις έχω τελειώσει τέλος πάντων, βγάζουμε πάρα πολλά. Πάρα πολύ φάγη από εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι η. Βλέπετε τι γίνεται και συνεχίζει ακόμα. Νομίζω ότι έχω ένα creeper. Τέλος πάντων, εκεί παίρνω φάρος, το βλέπετε όσο λίγο μπορείτε. Εδώ πέρα είναι η pumpkin τέτοιο. Σε αυτό το βίντεο σας κάνω και ένα μικρό tour, οπότε και εδώ πέρα βλέπετε δουλεύουν άψογα και οι δύο φάρμες. Εδώ είναι το chest room του Βασίλη, το οποίο για πάνω το μου νομίζω το έχει κάνει στο βίντεο. Ναι, το έχει κάνει. Αυτό είναι μικρό, απλό και αρκετά ωραίο πιστεύω. Και πάμε τώρα προς τα εδώ. Μια γέφυρα στην οποία έφτιαξε ο Βασίλης πάλι. Και είναι να περνάμε απέναντι το βουνό. Εδώ έχουμε το σπίτι του Γιάννη. Τη φάρμη λίγο με τα ζώα, οι οποίες πρέπει να φύγουν. Το σπίτι του Γιώργου, λοιπόν Γιάννη αυτό θα φύγει, αλλά το λέω, είναι χάλια. Να, εδώ πέρα φάρμα με τις πατάτες, οι οποίες πιστεύω αυτή εδώ πέρα φάρμα έχει δουλέψει καλύτερα από όλες, γιατί ας πούμε βγάζει πολύ γρήγορα τέτοιο. Το σπιτάκι μας τέλος πάντων, εδώ έχω φτιάξει μια μικρή φάρμα, ας πούμε, που λέγονται, Netherworld, αυτά εδώ. Θέλουμε. Εδώ έχει ένα άνθρωπο που πέθανε. Η κοτοπουλομηχανή μας η οποία δεν δουλεύει. Βλέπετε ότι δεν δουλεύει καλά, μόνο φέδι βγάζει καμιά φορά. Να σου πω και αυτά καλά είναι. Εδώ πέρα έχω φυτέψει διάφορα δέντρα και έσαι βασικά είναι πιο πολύ και αυτό είναι σπρούς αν δεν κάνω λάθος. Και πάμε στην περιοχή της βάσης μας. Λοιπόν, έχω κάνει ένα terraforming, θυμάστε εδώ πέρα ήταν η λίμνη, έχει φύγει όλη, έχει σκεπαστεί με dirt. Επίσης εδώ πέρα που ήταν λίγο πιο χαμηλωμένο το έδαφος, το έχω φτιάξει εδώ όλο, ναι, στο ίδιο επίπεδο, ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε σε μια ίση επιφάνεια ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε προς το λιμάνι μας, εδώ έχω βάλει μερικά λουλούδια. Εδώ είναι η αποβάθρα, η οποία θα γίνει και μία κάπου εκεί. Δεν το έχω τελειώσει με το λιμάνι. Εξάλλου δεν είχα την όρεξη να καθίσω να ασχοληθώ με το λιμάνι. Και δεν ξέρω πού θα πηγαίνει μάλλον αυτό το λιμάνι.
θέλω να το πάω μέχρι, πέρα, μέχρι αυτό εκεί πέρα το δέντρο και τον τοίχο και όλο αυτό και το ξύλο. Το να φτιάξω κάπου εδώ πέρα που είναι μεγάλη η άπλα, ας πούμε, και η θάλασσα. Φτιάξω ένα καραβάκι, το οποίο μάλλον θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Δεν ξέρω, γράψτε μου στα σχόλια τι θέλετε να δείτε το επόμενο επεισόδιο. Μου έχετε γράψει και από το προηγούμενο, κάτι που δεν θα κάνουμε σήμερα, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στο επόμενο. Και εδώ είναι, ας πούμε, αυτό που έκανα εδώ πέρα στη βάση. Είναι ένα, δύο μικρά, ας πούμε, σοπάκια, μαγαζάκια έτσι μικρά. Είδα ότι το Minecraft άλλαξε το wool. Εδώ έχουμε δύο μικρά shops, το οποίο... Λοιπόν, είπαμε ότι εδώ είναι το ταμείο και εδώ πέρα είναι αυτά που παίρνουμε. Έχω φτιάξει κάπως έτσι τα fish. Έχω κάνει κάπως έτσι και το ταμείο είναι εδώ πέρα. Για next that share fish θα είναι 5 iron. 5 iron πιστεύω είναι καλή τιμή. Φτηνά, ας πούμε, δεν θέλω. Εδώ πέρα σε αυτό το shop δεν ξέρω τι έχω κάνει. Έχω κάνει ένα λάθος που το βλέπω εδώ πέρα, δεν το έχω τελειώσει. Το τελειώσω off camera και αυτό. Να, εδώ πέρα είναι λίγο μερικά. Αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω αν έχω μαζί μου. Όχι, δεν έχω μαζί μου τελικά. Τα έχω αφήσει σπίτι. Οπότε επίσης μια άλλη αλλαγή, δεν ξέρω αν την παρατηρήσετε, είναι λίγο, δεν φαίνεται τόσο πολύ. Είναι εδώ πέρα στο φάρο, το πάνω μέρος του ήταν με stone, το έκανα με cobblestone, όλο. Πιστεύω φαίνεται πολύ πιο ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν εδώ το βίντεο, δεν κάνω πολλά πράγματα. Α, κάτι ξέχασα να δείξω. Εδώ πάνω, για μισό. Εδώ έχει μια λιμνούλα. Την είχα δει, την βρήκα κατά λάθος, που και εδώ έχω πολύ σκοτάδι. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια λιμνούλα, η οποία δεν ξέρω πώς βρέθηκε εδώ. Νομίζω παλιά δεν ήταν. Εγώ δεν την έφτιαξα. Είναι... Τέλος πάντων, έλεγα μπας και κατεβαίνει λίγο νερό προς τα εδώ κάτω. Σταμάτα σκύλε. Προς τα εδώ κάτω και έχει, ας πούμε, ένα εδώ αυλάκι, ας πούμε, λίγο νερό κάπως έτσι εδώ πέρα και να πέφτει το νερό. Έτσι όλες εδώ πέρα δεν είναι οι πόρτες, από εδώ και εδώ δεν είναι οι πόρτες, οπότε θα μπορούμε να είναι κάπως μια λιμνούλα. Λοιπόν, μάλλον στο επόμενο επεισόδιο θα φτιάξω το πλοίο και σιγά σιγά θα φεύγουμε από αυτή την περιοχή. Στο δε εκτός αν κάνουμε κάποιο κτίριο εκεί που θα θέλω να κάνω κάποιο κτίριο έτσι σαν ψαράδικο, κάτι τέτοιο εκεί πέρα, ένα μικρό μαγαζάκι που μπορούμε να το πούμε. Ή με κάτι άλλο, με εμπορεύματα και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, ναι, στο επόμενο τότε θα γίνει μάλλον το πλοίο. Δεν θα είναι πολύ μεγάλο το πλοίο, γιατί το έχω σκεφτεί λίγο στο μυαλό μου, δεν θα είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί να είναι αρκετά μικρό. Έτσι με τέτοιο σχέδιο, με medieval κατασκευή, όπως είναι όλη η περιοχή εδώ πέρα. Και σιγά σιγά, ας πούμε, και μετά από αυτό το κτίριο που μάλλον θα κάνουμε, αρχίσουμε να ασχολιόμαστε με αυτήν εδώ την περιοχή πλέον. Εδώ και γενικώς το γύρο και τι ήταν, ράχνη πρέπει να ήταν. Λοιπόν, αυτό... Δεν έχω τόξο. Το ξέχασα. Λοιπόν, με αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε like, να σας άρεσε, subscribe στο κανάλι μας, δεν με χάνει τα σχεδόν καθημερινά μας βίντεο. Συγγνώμη που, ας πούμε, τώρα το Minecraft έγινε Παρασκευή και όχι Πέμπτη, γιατί Τετάρτη δεν μπορούσα να ανεβάσω κάποιο βίντεο, οπότε Πέμπτη ανέβασα το NBA και Παρασκευή το Minecraft. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε ξανά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, δεν έχω να πω κάτι άλλο, ελπίζω να σας άρεσε οι αλλαγές που έκανα. Τι λέει. Τα λέμε. Bye.